Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της περιοχής τι ζητά μέσα από επιστολή που έστειλαν εκεί τα μέλη της Ένωσης στον αρμόδιο υπουργό, στους αρμόδιους υπουργούς. Ζητάει την προκήρυξη και την πλήρωση μόνιμης θέσης παιδιάτρου στο νοσοκομείο Σιτίας, καθώς αυτή τη στιγμή οι εφημερίες δεν μπορούν να καλύψουν περισσότερο από μισό μήνα. Τη στιγμή που, όπως τονίζεται στην επιστολή, η Ένωση εκπροσωπεί 2.500 οικογένειες στην ευρύτερη περιοχή. Πάμε να συναντήσουμε την Πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Σιτίας, την κυρία Κατερίνα Τσούκη. Την καλησπέρα μας. Πώς είστε? Καλησπέρα και από εμάς. Πάμε να εστιάσουμε λίγο στο πρόβλημα, να ενημερωθούν και οι τηλεθεατές μας. Πολλοί από αυτούς δεν γνωρίζουν. Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Σιτίας υπάρχει μία θέση παιδιάτρου? Αυτή τη στιγμή έχουμε 3 μόνιμους παιδίατρους, ναι, και 2 ειδικευόμενους. Με ακούτε? Βέβαια, κανονικά, βέβαια. Ναι, ναι. Ωραία. Να πούμε ωστόσο ότι ο ένας από τους 3 θα φύγει σύντομα σε συνταξιοδότηση. Οπότε μένουν 2 μόνιμοι παιδίατροι, οι οποίοι είναι και αυτοί που κάνουν τις εφημερίες. Ειδικευόμενος δεν μπορεί να κάνει εφημερία χωρίς την παρουσία μόνιμη. Σωστά. Ωραία. Κατά συνέπεια, να πούμε ότι... Οπότε πάμε για κάλυψη, σας διακόπτω, πάμε για κάλυψη 15 μέρες, στο μισό μήνα. 14 για την ακρίβεια, όπως με ενημέρωσε και ο πρόεδρος εκεί. Να πούμε λοιπόν ότι η παιδιατρική κλινική συστακτικά ιατρία δέχεται 40 παιδιά περίπου την ημέρα και εξυπηρετεί εμβολιασμούς, εξυπηρετεί εξετάσεις, εξυπηρετεί τα παιδιά που αθλούνται και πρέπει να βγάλουν κάποια έγγραφα κτλ. Την εξέταση που κάνει ο γιατρός κτλ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι τα τακτικά ιατρία. Από εκεί και πέρα εξυπηρετεί ό,τι χρειαστεί σε νοσηλεία. Και να πούμε εδώ ότι η παιδιατρική κλινική εξυπηρετεί και την Γάσο και την Κάρπαθο. Και τα περιστατικά που έρχονται από εκεί συνήθως είναι κάτι πάρα πολύ επίγον, κάτι πολύ σοβαρό που μπορεί να κινδυνεύει η ζωή ενός παιδιού. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει εφημερεύον παιδίατρος, αντιλαμβάνεστε ότι τίθεται θέμα ζωής των παιδιών. Τι άλλο... Η ερώτηση λοιπόν, ναι, που απευθύνεται, ναι, ναι, γιατί ουσιαστικά με την επιστολή που φτιάξαμε, προσπαθούμε να ενημερωθούμε ποιο είναι εκείνο το εμπόδιο που δεν αφήνει την προκήρυξη της μόνιμης θέσης παιδιάτρου, ώστε να μπορέσουν να καλύψουν όλο το μήνα αφενός σε εφημερίες ή το μεγαλύτερο μέρος. Και αφετέρου να μπουν σε μια διαδικασία και ήδη υπάρχοντες να πάρουν κάποια στιγμή ανάδεια σαν εργαζόμενοι. Μάλιστα. Ξέρετε, σε μια περίοδο όπου το κλίμα στα νοσοκομεία της Κρήτης με επίκεντρο υποστελέχωση ελλείψεις κενά βρίσκεται στο προσκήνιο, το δικό σας κομμάτι του puzzle έχετε να κουμπώσει σε ένα μεγαλύτερο βέβαια. Και δεν ξέρω ποια θα είναι η εξέλιξη. Στείλατε την επιστολή, φαντάζομαι υπάρχει προσδοκία ότι θα υπάρχει απάντηση, θα υπάρχει πρωτοβουλία. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τουλάχιστον θα έχουμε ενημέρωση, γιατί αυτό ζητάμε. Δεν πήγαμε σε καμία διαδικασία επίρρηψης ευθυνών προς καμία κατεύθυνση. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει κάποιος τέτοιος λόγος προς το παρόν. Θέλουμε όμως να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποιος είναι ο σχεδιασμός, πώς σκέφτονται οι αρμόδιοι να καλύψουν τα κενά των ημερών όταν μιλάμε για ζωές παιδιών μας. Πολύ σημαντικό. Εμείς θα ξανασχοληθούμε με το θέμα, κυρία Τσούκη. Εδώ είμαστε. Μια ανωτελεία θα βάλουμε σήμερα. Περιμένουμε να δώσουμε ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση. Να είστε καλά. Αξίζει να πούμε, σας ευχαριστώ, αξίζει να πούμε ότι ήδη έχουν κάνει κάποιες κοινές κινήσεις και από το ίδιο το νοσοκομείο και ο πρόεδρος που είναι εκεί, ο κ. Κατσαράκης και η διοικητρία. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους να διευκολύνουν την κατάσταση. Μας έστειλαν σχετικό έγγραφο. Και περιμένουμε και από τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς. Όπως βλέπετε, η επιστολή είναι κοινοποιημένη σε αρκετούς φορείς. Σωστά. Την καλησπέρα μας. Ευχαριστώ πολύ.